Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τη μετοχή του ΟΠΑ. Μπορεί εγώ προσωπικά να μην έχω επενδύσει ακόμη για διάφορους λόγους που έχω αναλύσει σε άλλα βίντεο στο κανάλι μου στο ελληνικό χρηματιστήριο και εδώ τονίζω το ακόμη, αλλά νιώθω πως σίγουρα πρέπει να κάνουμε αυτό το βίντεο για τη μετοχή του ΟΠΑ. Πώς να την αγνοήσουμε άλλωστε με τη σταθερά ανωδική του πορεία τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα πολύ αξιοπρεπές μέρισμα που δίνει κοντά στο 6%. Και επειδή είναι και μέρισμα από Ελλάδα, θα έχουμε φορολογία μόνο 5% και όχι το 30% που έχουμε κανονικά για μερίσματα που εισπράττουμε από Αμερική, Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα θετικό και μάλιστα τα τελευταία 5 χρόνια η μετοχή αυτή έχει ανέβει κατά 75%. Πάμε λοιπόν να τα δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Ας ξεκινήσουμε κάνοντας το λογαριασμό μας και χωρίς να βάλουμε ούτε ένα ευρώ, θα πάρουμε την πρώτη μας δωρεάν μετοχή έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις. Μιας που είμαστε εδώ, κάνετε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι επιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Αρχικά, να πούμε δύο λόγια για το τι κάνει ακριβώς η εταιρεία ΟΠΑΠ. Αν και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος ήδη ξέρει και κάποιοι και κάποιες από εμάς έχουμε συνεισφέρει και στην κερδοφορία του. Παιδιά, ΟΠΑΠ είναι μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματικών αγώνων στην Ελλάδα. Τα τυχερά παιχνίδια που διαθέτει σε συνδυασμό με την ατυχία των παικτών στους στοιχηματικούς αγώνες αυξάνουν τα έσοδα της εταιρείας σταδιακά τα τελευταία χρόνια και το 23 είχε καθαρά κέρδη 408 εκατομμύρια. Πέρα από τα χιλιάδες καταστήματα που επίσης διαθέτει σε όλη την Ελλάδα, έχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μπορεί ο κάθε παίκτης να παίζει παντού σε οποιοδήποτε μέρος και αν είναι. Για το 2022, μάλιστα, μεγάλο ρόλο στην υψηλή κερδοφορία έπαιξε η βελτιστοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών και της πλατφόρμας της εταιρείας σε συνδυασμό φυσικά με διάφορα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που έχουμε κατά καιρούς, όπως το τρέχον Euro 24, ας πούμε. Ακόμα, βλέπουμε μια μικρή αύξηση μόνο στο μακροχρόνιο χρέος, βέβαια για το μέγεθος της εταιρείας και τα καθαρά κέρδη προφόρων εισφορών, να αυξάνονται και αυτά σταδιακά, αυτά τα νούμερα μάλλον δεν είναι και ανησυχητικά. Μάλιστα για το 2023, τα έσοδα αυτά ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας άλλος δείκτης που μετράμε οι επενδυτές και οι επενδύτριες ως κριτήριο για επένδυση είναι το ratio PE, που το θέλουμε να είναι σε φυσιολογικά, βασικά σε χαμηλά σημεία και βρίσκεται στο 14. Αυτή τη στιγμή για τον ΟΠΑΠ. Γενικά, μιλάμε για μια μετοχή που μπορεί όντως να έχει μια θετική σταθερή απόδοση, ειδικά αν τα θεμελιώδη της εταιρείας δεν αλλάξουν. Σημαντικό αυτό. Όχι όμως να μας προσφέρει, με τα τωρινά δεδομένα τουλάχιστον, πολύ μεγάλη αύξηση τα επόμενα χρόνια όπως είδαμε τα προηγούμενα. Τώρα, συγκεκριμένα για τη μετοχή, κάποιες μεγάλες επενδυτικές τράπεζες έχουν ως σύσταση για τη μετοχή σε αγορά, με την τιμή στόχο αρχικά στα 18 ευρώ για τον επόμενο χρόνο και μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη στα 20 ευρώ. Ακόμα, η εταιρεία σχεδιάζει την επαναγορά μετοχών της αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 24, που αυτό πάντα μας χαροποιεί φυσικά όταν έχουμε επενδύσει σε κάποια εταιρεία, γιατί αυξάνει τη αξία των μετοχών μας χωρίς να κάνουμε απολύτως επιπλέον τίποτα εμείς. Σίγουρα λοιπόν πιστεύω ότι ειδικά στο κομμάτι της επαναγοράς μετοχών αυτό είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τη μετοχή του ΟΠΑΠ να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Ως ένα αρνητικό τώρα για εμάς που κοιτάμε όχι μόνο καλές εταιρείες που δίνουν μέρισμα, αλλά και που το αυξάνουν αυτό το μέρισμα με την πάροδο του χρόνου, είναι πως το μέρισμα που δίνει ο ΟΠΑΠ δεν είναι σταθερό. Βλέπουμε όπως και για το 23 πως το μέρισμα αυξάνεται ανάλογα με τα έσοδα της εταιρείας και δεν ακολουθεί μια σταθερή ανωδική πορεία. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί η εταιρεία αυξομειώνει το μέρισμά της ανάλογα με τα κέρδη της, ώστε να έχει πάντα συνεχώς ένα καλό ποσοστό κέρδους. Απλά είναι ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν επενδύουμε μερισματικά. Δεν ανήκει δηλαδή ο ΟΠΑΠ στις εταιρείες που επενδύουμε με στόχευση τη διαρκή αύξηση του παθητικού μας εισοδήματος, γιατί δεν ξέρουμε κάθε χρόνο πόσο μέρισμα θα μας αποδώσει, αν θα μας αποδώσει ή πότε. Αυτά λοιπόν ήταν σήμερα κάποια στοιχεία για τη μετοχή του ΟΠΑΠ και τις δυνατότητες που έχει. Τι πιστεύετε εσείς, πείτε με στα σχόλια. Έχετε επενδύσει στον ΟΠΑΠ? Και αν ναι, γιατί? Και αν όχι, πάλι γιατί? Ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο μια κουβεντούλα, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλω και εγώ τα πρώτα μου χρήματα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και τώρα εγώ, παιδιά, το σκέφτομαι. Είναι μια καλή επένδυση, γιατί αν το σκεφτούμε, ο τζόγος είναι τζόγος και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να απαλλαχθούμε από τον τζόγο γρήγορα. Ή πιστεύετε ότι ακριβώς επειδή ο τζόγος είναι τζόγος και επειδή πάντα μπορεί να μπαίνουν περιορισμοί και όρια από τους εκάστοτε νόμους, η μετοχή του ΟΠΑΠ είναι πολύ εκτεθειμένη σε αυτά και δεν ξέρουμε αν θα πηγαίνει πάνω ή κάτω, ανάλογα με τις διαφορετικές κυβερνήσεις? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το βίντεο προφανώς δεν είναι επενδυτική συμβουλή. Αυτό το βίντεο είναι μια τροφή για σκέψη για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε και να συζητάμε για το αν η μετοχή του ΟΠΑΠ κάνει στα χαρτοφυλάκια μας. Αλλά και πάλι, η τελική απόφαση, παιδιά, είναι και πρέπει να είναι πάντα δική μας για το τι θα κάνουμε με τα χρήματά μας. Παρ' όλα αυτά, αν ψάξετε τη διαδικασία και θέλετε όντως να επενδύσετε στη μετοχή του ΟΠΑΠ, εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε μέσα από τη Freedom24, που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αφού ανοίξετε τον δωρεάν λογαριασμό σας από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο για να πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή, πηγαίνουμε στην περιοχή των
καναλών. Γράφουμε opap.gr, βρίσκουμε τη μετοχή, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα έρθει στο τηλέφωνό μας. Αγορά. Και τέλος. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενο βίντεο. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.